Συναδέλφες και συνάδελφοι, ενώνουμε τις φωνές μας με την εργατική τάξη όλου του κόσμου που παλεύει στο πλάι του Παλαιστινιακού λαού. Όπως οι εργάτες στα αεροδρόμια του Βελγίου και στο λιμάνι της Βαρκελόνης, που αρνήθηκαν να εξυπηρετήσουν μεταφορά υλικού προς το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Όπως οι διαδηλωτές του Όκλαν, που κρεμάστηκαν πάνω σε πολεμικό πλοίο για να μην φύγει για να συμμετάσχει στο αιματοκύλισμα των Παλαιστινίων. Μόλις προχθές στην Αθήνα, τα συνδικάτα συγκεντρώθηκαν έξω από την αποθήκη πολεμικού υλικού, πρωτοφωντάζοντας καμία συμμετοχή της χώρας μας στη σφαγή. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οι εγκληματικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζονται χωρίς σταματημό. Καταστρέφουν νοσοκομεία, σπίτια, εκκλησίες, καταφύγια. Ο εφιάλτης δεν έχει τέλος. Μετατρέπουν τη Γάζα σε ερείπια. Χωρίς νερό, χωρίς τροφή και καύσιμα, χωρίς ρεύμα και σε αποκλεισμό. Οι εικόνες των νεκρών παιδιών συγκλονίζουν και ενοχλούν, όμως αυτή είναι η φρικτή πραγματικότητα που βιώνει ο Παλαιστινιακός λαός. Ναι, μας ενοχλεί να βλέπουμε νεκρά παιδιά. Δεν ανοιχόμαστε να υπάρχει τέτοια φρικαλαιότητα. Το Ισραήλ, λέει, έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα ενάντια στους τρομοκράτες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως? Πάνω από 10.000 Παλαιστίνοι νεκροί, εκ των οποίων 4.800 παιδιά νεκρά. Αυτοί οι αριθμοί είναι τα θύματα στο έδαφος της Παλαιστίνης μόλις το τελευταίο μήνα. Πρόκειται για γενοκτονία. Εδώ και 76 χρόνια οι Παλαιστίνοι βιώνουν την κτηνοδία. Όλα αυτά τα χρόνια η καθημερινότητά τους, αυτού του λαού, είναι τραγική και δεν τυχωρά ανθρώπινους νους. Ζωή σε καθεστώς τρομοκρατίας, ελέγχου, ανεργίας, ανέκειας και φτώχειας. Και όλα αυτά, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γιατί? Επειδή κάποιοι διψούν για περισσότερα κέρδη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκαν στο Ισραήλ τον σύμμαχο που χρειαζόταν για την υπεράσπιση των δικών του συμφερόντων, κοντά στα συμφέροντα της Κίνας και άλλων. Από κοντά και η δική μας χώρα, που τη δένουν δεσμοί βουτυγμένοι στο αίμα με το Ισραήλ, οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα δισεκατομμυρίων. Χάρη σε όλους αυτούς, το Ισραήλ προκλητικά καταπάτησε κάθε δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης και άρπαξε μεγάλο μέρος των Παλαιστινιακών εδαφών, ξεριζώνοντας μέχρι και σήμερα πάνω από 7 εκατομμύρια Παλαιστινίους σε όλη τη γη. Ο λαός της Παλαιστίνης δεν έχει πατρίδα. Έχει θρηνήσει περισσότερους από 100.000 νεκρούς από τα Ισραηλινά πυρά και έχει δικαίωμα και καθήκον να διεκδικήσει και να κατακτήσει τη λευτεριά του, να ανοίξει δρόμο για να χτίσει μια κοινωνία στο ύψος των ονείρων τους, χωρίς κατοχή και εκμετάλλευση. Στηρίζουμε το φυλακισμένο λαό, την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι στην καρδιά και στο μυαλό μας. Καθήκον αυτή τη στιγμή είναι να δυναμώσει ο αγώνας για να σταματήσει το μακελιό στη Γάζα. Συναδέλφες και συνάδελφοι, διαλέγουμε τη σωστή πλευρά της ιστορίας, που είναι ο μονόδρομος μπροστά στην ανελαίτη σφαγή από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. Κόντρα στην ελληνική κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟΚ, ακόμη και τους φασίστες. Τους Σπαρτιάτες που παίρνοντας γραμμή κατευθείαν από την Ισραηλινή πρεσβεία στηρίζουν τον δολοφόνο. Καμία επίκληση εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη στάση. Δεν είναι εθνικό συμφέρον το αποκύλισμα του λαού. Η πιο ακραία εκδοχή αυτής της στάσης εξέφρασε ο Υπουργός Παιδείας, καταγγέλλοντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών για αντισημιτισμό, επειδή διαδηλώνουν μαζί με γονείς και μαθητές υπέρ της Παλαιστίνης. Το γεγονός μάλιστα ότι η ανακοίνωση του Πιερακάκη είναι πανομοιότυπη με αυτή του Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου γεννά πραγματικά αφορίες για το ποιος αντέγραψε ποιον. Τόσο πολλοί φοβούνται το πολυτιμότερο όμως μάθημα, αυτό της αλληλεγγύης και της μαχητικής υπεράσπισης του δίκαιου λαού. Η καθημερινή μας δράση στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία και στις σχολές ξεσκέπασε τη φάμπρικα των fake news.
που με μία φωνή αναπαράγουν όλα σχεδόν τα ΜΜΕ για να πιεστούμε και να πιστούμε εμείς δηλαδή πως ο Φίτης έχει δίκιο. Χάρη σε αυτή τη δουλειά τα εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύονται. Για να πιστεί ο ελληνικός λαός με αυτή την προπαγάνδα ότι πρέπει να είναι με το Ισραήλ, πετάχθηκε στα σκουπίδια. Η ελληνική κυβέρνηση έχει βάλει τη χώρα μας δίπλα στο δολοφονικό κράτος του ΔΕΗ και του ΝΑΤΟ για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των Ελλήνων βιομηχάνων, των εφοπλιστών, συνολικά του ελληνικού κεφαλαίου. Εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε καμιά δουλειά με αυτά τα συμφέροντα. Είναι απολύτως αντίθετα με τα συμφέροντα της τάξης μας και της πατρίδας μας. Αυτό λένε εκατοντάδες Έλληνες στρατιωτικοί, αλλά και παιδιά του λαού που υπηρετούν αυτή τη στιγμή τη θητεία τους.